Δύο. Ένα. Αυτή τώρα. Ο Βασίλης Λαμπρινός έδωσε το σύνθημα για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Ελευθερίας, ενώ δεκάδες πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό. Στα γιορτινά ντύθηκε και επίσημα απόψε το Ηράκλειο με την φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Παρά τα περιοριστικά μέτρα, ο κόσμος δείχνει να το απολαμβάνει ιδιαίτερα. Χρειαζόταν αυτό μέσα σε όλο αυτό που ζούμε καθημερινά, με αυτόν τον κορονοϊό. Υγεία, αγάπη, ευτυχία σε όλο τον κόσμο και επιτέλους να τελειώσει αυτό κάποια στιγμή. Είναι πολύ ωραία, μια ομορφιά είναι. Είναι τέλεια, χριστουγεννιάτικο κλίμα, τα πρωτεχνήματα ήταν απίστευτα, περνάμε τέλεια. Είναι υπέροχα. Βέβαια τώρα με τα νέα μέτρα του κορονοϊού δυσκολευόμαστε αρκετά, αλλά εντάξει όλα καλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους. Επίσης και από εμάς καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές και τον χρόνο χωρίς κορονοϊό. Εκείνο που θέλουμε είναι να είμαστε αλληλέγγυοι με τους αδύνατους, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, και να φροντίσουμε να τηρούμε τα μέτρα. Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα η οποία ανέβασε τη διάθεση των πολιτών. Πολύ ωραία είναι. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι. Όλα είναι πολύ ωραία. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία. Να έχουμε καλά Χριστούγεννα όλοι μας και με το καλό κυρίως χρόνο. Να προσέχουμε, να είμαστε υγιείς. Καλά Χριστούγεννα. Το απολαμβάνουμε, είναι όλα ωραία. Ναι, όλα μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία είναι όλα. Και όλα αυτά υπό τους ήχους χριστουγεννιάτικων μελωδιών από τη Φιλαρμονική του Δήμου. Μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν το γιορτινό κλίμα αλλά και τη βόλτα τους στο χριστουγεννιάτικο κάστρο, το οποίο περιλαμβάνει ψυχαγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες. Ωραία, ωραία, ωραία. Μια χαρά. Είναι γιορτινές μέρες, είναι για τα παιδιά, οπότε θεωρώ ότι πρέπει να είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Φέτος χρειαζόμαστε αλληλεγγύη περισσότερο από ποτέ, δήλωσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο οποίος προανήγγειλε τη λειτουργία εμβολιαστικού κέντρου μέσα στο χριστουγεννιάτικο κάστρο. Οι συνθήκες φέτος είναι καλύτερες, παρά το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό έχουμε έξαρση. Αλλά πιστεύω εγώ προσωπικά, αλλά και πολλοί άλλοι μαζί μου, ότι η αρχή του τέλους είναι κοντά.